Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας διαδικτυακά και επιτρέψτε μου αρχικά να συγχαρώ θερμά την Project Connect για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υιοθεσία Πλοίου, αλλά και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρόνο με το χρόνο βλέπει τους συμμετέχοντες, αν δεν κάνω λάθος, να αυξάνονται. Και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μόνο δύο σκέψεις σύντομες σε σχέση με πτυχές αυτού του προγράμματος. Πρώτον, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μέσω αυτού του εγχειρήματος τα παιδιά μας, οι μαθητές, οι μαθήτριες, εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με βιωματικό τρόπο, γνώσεις σε αντικείμενα όπως μαθηματικά, αγγλικά, πληροφορική, ιστορία, γεωγραφία. Και έτσι έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να ενισχυθεί η ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προάγεται η συνεργατικότητα και να κατακτάνε έτσι τα παιδιά βαθύτερα τη γνώση. Ταυτόχρονα, αυτή η πρωτοβουλία βεβαίως έχει και μία άλλη πολύ σημαντική θετική εκροή, διευρύνει τις ήπιες δεξιότητες των μαθητών. Και όταν λέω ήπιες δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, όπως δημιουργικότητα, διερευνητική σκέψη, ομαδοσυνεργατική δουλειά, ικανότητα επικοινωνίας. Πρώτο κομμάτι λοιπόν, αυτό που έχει να κάνει με την εμβάθυνση σημαντικών αντικειμένων και την ανάπτυξη των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του προγράμματος. Και αυτό έχει να κάνει με την ανάδειξη της σημασίας του τομέα της ναυτιλίας για τη χώρα μας από την οπτική των επαγγελματιών. Δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και σε μαθήτριες να αποκτήσουν προσλαμβάνουσες από την καθημερινότητα στο πλοίο, που ας είμαστε ειλικρινείς, χωρίς τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, δύσκολα θα είχαν την ευκαιρία οι μαθητές να αποκτήσουν τέτοιες προσλαμβάνουσες και έχουν επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σημασία και την μακραίωνη ιστορία της ναυτικής παράδοσης στη χώρα μας, αλλά βεβαίως και σε διεθνές επίπεδο. Εγώ θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ πάρα πολύ τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διοργανωτές για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.